Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον οδικό χάρτη στο κομμάτι της ρύθμισης οφειλών και τις περίφημες 72 δόσεις. Θα δούμε αναλυτικά τη διαδικασία και θα μας βοηθήσει ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, ο φοροτεχνικός, για ακόμα μία φορά θα τοποθετηθεί προκειμένου να, κατά κάποιο τρόπο, Εύη, λύσει όλες τις απορίες. Να λύσει απορίες, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Καφτάκη, πώς είστε? Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε. Καλησπέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους σας. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Ναι, στην ουσία άνοιξε στην ουσία από 7 Απριλίου, αλλά από σήμερα είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους. Μιλάμε για επανένταξη ρυθμίσεων τόσο για φορολογικές υποχρεώσεις όσο για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων. Δηλαδή, όσοι είχαν ήδη ρυθμίσει στις μεγάλες αυτές και ευνοϊκές ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 72 δόσεων, αλλά για κάποιο λόγο είχαν απολέσει τις ρυθμίσεις αυτές, μπορούν να κάνουν αίτηση να επανεντάξουν τις ρυθμίσεις αυτές. Και όσοι έχουν κάποιες οφειλές, οι οποίες δεν είχαν μπορέσει να τις ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, διότι ήταν απαγορευτική η δόση για να μπορούν να τη ρυθμίσουν, δίνεται σε κάποιους από αυτούς η δυνατότητα να την ρυθμίσουν σε 72 δόσεις. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε φορολογούμενος? Είναι εύκολη διαδικασία? Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία όταν πρόκειται για ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τελείως διαφορετική διαδικασία όταν πρόκειται για φορολογικές υποχρεώσεις, φορολογικές οφειλές. Όσον αφορά τις τελευταίες, δηλαδή προς την ΑΔΕ, η διαδικασία είναι πιο εύκολη. Ο φορολογούμενος μπορεί με τους κωδικούς τάξης να μπει στην εφαρμογή και να δει αν υπάγεται, αν έχει τη δυνατότητα να επανεντάξει, να επανεκκινήσει κάποιες ρυθμίσεις που ενδεχομένως έχει απολέσει ή αν μπορεί να ρυθμίσει κάποιες άλλες οφειλές που δεν έχει μέχρι τώρα ρυθμίσει με την ρύθμιση των 72 δόσεων. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι η διαδικασία μπορεί να είναι απλή, όμως είναι λίγο πολύπλοκη στο ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Γι' αυτό καλό είναι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν ή να κάνουν κάτι σχετικά με τη ρύθμιση να απευθυνθούν σε έναν έμπειρο φοροτεχνικό. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο. Ολοκληρώστε. Ναι, ήθελα να πω ότι η διαφορετική είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ, όπου εκεί κάποιες ρυθμίσεις που έχουν χαθεί από αυτές τις περίφημες ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 92 δόσεων πρέπει να γίνει με αίτηση στον ΕΦΚΑ. Για δε τις οφειλές που θέλουν για πρώτη φορά να ενταχθούν στη ρύθμιση, αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Βέβαια, πάντα πρώτα πρέπει να τακτοποιηθούν κάποιες ρυθμίσεις που έχουν χαθεί και μετά να μπορεί να κάνει κάποια καινούργια ρύθμιση κάποιος οφειλέτης. Μάλιστα. Καταβολή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα με το μήνα, με τη διαδικασία αυτή, τι εξέλιξη έχουμε? Ναι, είναι μια καινούργια διαδικασία. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει ακόμα στην πράξη. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη. Πλέον, ναι, οποιοδήποτε έχει θέσει το αυτοκίνητό του σε ακινησία και επιθυμεί να επαναφέρει αυτό σε κυκλοφορία, δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το σύνολο, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, αλλά θα μπορεί να καταβάλει τα αναλογικά τέλη ανάλογα με τους μήνες που θα κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά.